Ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης παρουσίασε το βιβλίο του «Παράγων Ελλάς, οι ελληνικές αξίες για μια νέα Ευρώπη». Η παρουσίασή του έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Βόλου. Ο Παράγων Ελλάς διαπραγματεύεται την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα της Ελλάδας. Με μια διαφορετική ματιά προσεγγίζει και αναδεικνύει τις συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην χώρα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος Γιάννης Αναστασίου. Η Ελλάδα πρέπει να διαπραγματευτεί. Εγώ βλέπω τον κύριο Σαμαρά, βλέπω τον κύριο Στουρνάρα, δηλαδή πρωθυπουργό, υπουργό οικονομικών, να συζητάνε με υπάλληλους της σειράς, της Τρόικας. Είναι απαράδεκτο. Κανένας δεν ελέγχει αυτή την Τρόικα. Το Economist έχει πει ότι είναι ο Κέρβερος που κρατάει την Ελλάδα στον Άδη και ακριβώς αυτό είναι τέλος στην Τρόικα. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο. Μια πολιτική διαπραγμάτευση, μια πολιτική λύση και όχι πλέον τεχνοκρατικές λύσεις οι οποίες δεν μας πάνε πουθενά. Μέσω της ιστορικής εναλλαγής, το βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς ακριβώς έχει φτάσει η Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση. Μια εκβαθέων ματιά, χωρίς περιστροφές, μας διδάσκει ποια πάθη του παρελθόντος πρέπει να αποφευθούν στο μέλλον. Σκοπός του βιβλίου είναι να δείξει ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο. Αναφέρονται και αναλύονται 12 βασικά βήματα που μπορούν να επιφέρουν καινοτόμες αλλαγές στη χώρα. Αυτή η ιδέα για τρίτο πακέτο βοήθειας κρατά την Ελλάδα στον Άδη. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για άλλα μέτρα. Χρειαζόμαστε τώρα μια επιμήκυνση 50 ετών. Η Γερμανία με τα πολεμικά πήρε αυτή την επιμήκυνση. Άτοκα η αποπληρωμή πρέπει να γίνει χωρίς επιτόκιο και ένα επιλεκτικό κούρεμα. Μόνο έτσι μπορεί να είναι βιώσιμο το χρέος για να γυρίσει η Ελλάδα πάλι στις αγορές. Η Ευρώπη χρειάζεται τον παράγοντα Ελλάδα. Ο παράγων Ελλάς συμβολίζει την αναγέννηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσα από τις αξίες της ελληνικής αρχαιότητας.